Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάμε να την κάνουμε αυτή τη βόλτα που ξεκινήσαμε από χθες στην αγορά της Ξάνθης. Στο επίκεντρο φυσικά θα βρεθεί αυτή η κατάσταση η οποία όλους μας πιέζει. Πιέζει τα νοικοκυριά, πιέζει τις τσέπες όλων των πολιτών, πιέζει και τους επιχειρηματίες. Ακρίβεια. Και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης, η κυρία Μέρη Τσιακύρογλου. Καλημέρα, κυρία Τσιακύρογλου. Καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε έτσι από χθες να ζητούμε λίγο και τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς. Είναι δύσκολη πραγματικά η κατάσταση. Και επιτρέψτε μου να πω αυτή την εξίσωση, ίσως δεν μπορεί ακόμη να τη λύσει κανείς. Γιατί πολύ απλά κάθε μέρα αλλάζουν δεδομένα και συνθήκες. Αλλά παρατηρείτε ότι υπάρχει μια λελογισμένη έτσι συμπεριφορά, μια λογική συμπεριφορά από πλευράς των επαγγελματιών της αγοράς της Ξάνθης. Και επειδή αυτό έλεγα νωρίτερα, η ακρίβεια έρχεται σωρευτικά στο κομμάτι της διατροφής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ευθύνη οι υπηρεσίες, έτσι οι αυξήσεις στο ρεύμα εννοείται ότι αυξάνουν και εκεί τις τιμές. Παρατηρείται μια αύξηση μεν, αλλά όχι αυτές οι τρελές, έτσι, οι απίστευτες ανατιμήσεις τις οποίες ακούμε σε βασικά είδη που διατροφής που χρησιμοποιούμε από τον κλάδο της εστίασης, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ξάνθη. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε, ναι, κυρία Τσιακύρογλου? Ναι, ναι, εγώ σας ακούω. Αυτή είναι μια διαπίστωση, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά και υπάρχει διαβάθμιση στις τιμές. Αλλά δεν βλέπουμε να έχουν ανεβεί 1, 2, 3 ευρώ παραπάνω οι τιμές. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ανατίμηση προϊόντων. Αυτό το έχουμε συζητήσει και σε πρώτερο χρόνο, τόσο σε παροχές υπηρεσίες, όσο και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος είναι ότι τουλάχιστον την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όσον αφορά. Για αυτήν μιλάμε. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, μιλάμε για την Ξάνθη. Έτσι ακριβώς, να είμαστε συγκεκριμένοι. Όσον αφορά τα επισκεπτικά, ευρύτερα αναφέρομαι στα καφέ μπαρ, στην εστίαση, στη διασκέδαση, στα αρτοπία. Υπάρχει, όπως είπατε, μια πολύ λελογισμένη κίνηση και δεν έχουν παρατηρηθεί ανατιμήσεις οι οποίες είναι απαγορευτικές για τους καταναλωτές και την κατανάλωση στα καταστήματά μας. Υπάρχει ένα εύρος τιμών στα οποία μπορούν οι καταναλωτές. Υπήρχε και προ-κρίσης, προ-ακρίβεια σε αυτό το εύρος, έτσι ανάλογα. Το διαπιστώναμε περισσότεροι. Άλλη τιμή στον καφέ σε μια καφετέρια, για παράδειγμα, συγκεκριμένη, άλλη τιμή σε μια άλλη καφετέρια. Δηλαδή, αυτό υπήρχε και προ-κρίσης. Ελεύθερη οικονομία είναι. Δεν μπορούμε να πούμε υπάρχει ελεύθερη αγορά, υπάρχει ελεύθερη οικονομία. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πει ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχουν γίνει τεράστιες ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία είναι αποτρεπτικά για την κατανάλωση και τους καταναλωτές. Αποτρεπτικά ποια είναι τα πάντα, είναι και τα λεπτά, να το πούμε και αυτό, κυρία Τσιακύρογλου. Αλλά κρατάμε τουλάχιστον αυτή τη συμπεριφορά, η οποία δείχνει έτσι μια λελογισμένη συμπεριφορά σε σχέση με την υπερβολή, έτσι, η οποία έχει πια κυριαρχήσει, γιατί είναι και τουριστική σεζόν. Τώρα θα μου πείτε, Ξάνθη δεν είναι τουριστικός προορισμός. Δεν έχει σημασία, δεν το διαπιστώνεις αυτό μόνο στους τουριστικούς προορισμούς, εκεί είναι που τραβάς τα μαλλιά σου. Υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση στο σύνολο της χώρας αυτή τη στιγμή, έτσι, να πιέζονται και οι μη τουριστικοί προορισμοί. Είμαστε λοιπόν σε αυτό ακόμη. Δεν ξέρουμε πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί, κυρία Τσιακύρογλου, εκτιμώ. Δεν ξέρουμε πόσο θα μπορέσουν σε εισαγωγικά. Αυτό είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου χθες. Έτσι ακριβώς, ναι, σωστά λέει ο πρόεδρος. Να βάλουν πλάτη, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα μπορέσουν να βάλουν πλάτη οι επαγγελματίες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε από μια σωρευτική τρίδιμη κρίση. Το έχουμε πει και άλλες φορές, θα το πούμε και άλλη μια φορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια ενεργειακή παύλα, ας μου επιτραπεί, επισκεπτική κρίση. Ναι. Θα δούμε. Πόσο... Άρα είναι θέμα αντοχών. Όσο αντέχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς είναι θέμα αντοχών και πρέπει να πούμε και να διαπιστώσουμε. Είναι μια κοινή διαπίστωση και παραδοχή ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πανευρωπαϊκό, ας πούμε, φαινόμενο. Δεν είναι μόνο τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει συμπαρασύρει αγαθά υπηρεσίες προς τα πάνω με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και τα οικονομικά μας. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε τώρα, και όταν συζητάμε περί επισκεπτικής κρίσης στο κομμάτι της διατροφής, που το σηκώνει αυτό το βάρος πάνω του τώρα στο επιχειρηματικό κομμάτι ο κλάδος της αίτησης, έτσι, ο επισκεπτικός κλάδος, δεν μιλάμε ότι δεν θα υπάρχουν προϊόντα. Θα είναι αδύνατο να τα αγοράσουμε, κυρία Τσιακύρογλου. Θα υπάρχουν τα πάντα. Είμαστε στην εποχή της αυθονίας. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε όμως.
Έτσι, θα είναι αποτρεπτικά απαγορευτικά. Άρα γι' αυτό στεκόμαστε στη συμπεριφορά των ανθρώπων της αγοράς, όσο μπορέσουν βέβαια οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε και τι έρχεται. Η αγορά ευρύτερα, θα το πω αυτό, διαχρονικά έχει δείξει ότι έχει αντανακλαστικά πολύ δυνατά, πολύ ισχυρά και ακαριαία για να μπορέσει να αποτρέψει ακραίες συμπεριφορές. Και αυτό το πράγμα είναι ένα εύσημο το οποίο πρέπει δικαίως να αποδοθεί σε όλους τους επαγγελματίες. Όχι παντού, εντάξει τώρα. Αλλά είπαμε, σήμερα μιλάμε για την Ξάνθη. Σήμερα μιλάμε για την Ξάνθη. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να πούμε και το εξής, κυρία Τσιακίρογλου. Ναι. Οι αυξήσεις, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφέστατα και υπάρχουν αυξήσεις. Αλλά επαναλαμβάνουμε, είναι αυξήσεις τέτοιες οι οποίες δεν φέρνουν σε κατάσταση έτσι, πανικού και φόβου τον καταναλωτή ώστε να γυρίσει την πλάτη και να φύγει από το κατάστημα. Ναι. Έτσι, εάν δηλαδή κάποιος θέλει να πάει και να αγοράσει πακέτο, κάποιο από τα ταχυφαγεία ή από τα καταστήματα εστίασης, θα πρέπει να ξέρει ότι θα έχει μια επιβάρυνση στο λογαριασμό του, όχι όμως μια τέτοια επιβάρυνση, τη στιγμή που έχει αυτή την επιλογή να βγει δηλαδή και να πάει έξω να φάει, αλλά όχι τέτοια επιβάρυνση που θα τραβάει τα μαλλιά του μετά, έτσι, ή ότι θα σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, το ίδιο και στον καφέ. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, να το τονίσουμε αυτό, κυρία Τσιακίρου, αν παρεξηγηθούμε. Έτσι ακριβώς, να σας πω κάτι. Με τα δεδομένα τα οποία μιλάμε σήμερα, ήταν αδύνατον να μην υπάρχει καμία μα καμία επιβάρυνση, καμία αύξηση. Υπάρχουν φορές που τα τιμολόγια μας διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα της χονδρικής προς τα πάνω. Αρκεί να σας πω αυτό. Αντίστοιχα, το βιώνουν και οι καταναλωτές της λιανικής πώλησης. Αυτό στα υπεραγορές, στα μάρκετ, στα βασικά αγαθά στα οποία ψωνίζουν. Όπως συμβαίνει στο χονδρικό, συμβαίνει και στο λιανικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα δούμε μέχρι πότε. Προς το παρόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση, κυρία Τσιακίρογλου. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, από εκεί που έλεγες, δεν υπάρχει χειρότερο από το να σου κλείνουν το μαγαζί. Αυτό το οποίο έγινε δηλαδή με τα lockdown στην υγειονομική κρίση, έρχεται τώρα αυτή η ιστορία, η οποία πραγματικά είναι οδοστρωτήρας. Έρχεται να σαρώσει ό,τι έμεινε όρθιο. Να δούμε πόσο θα αντέξουμε, κυρία Τσιακίρογλου. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, για αυτό το θέμα το σίγουρο και το βέβαιο είναι ότι θα ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε. Θέλω λίγο να θέσω το εξής ερώτημα. Πήρατε μια απόφαση όλοι οι εκπρόσωποι της αγοράς, των συνδικαλιστικών φορέων της αγοράς, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιπεριφέρεια και Δήμο Ξάνθης, να προχωρήσετε στη διοργάνωση. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό. Είναι μια καταρχήν απόφαση η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι. Να γίνουν και στην Ξάνθη, να πραγματοποιηθεί και στην Ξάνθη ο θεσμός των λευκών νυχτών, λευκές νύχτες. Ένας θεσμός ο οποίος για πολλά χρόνια πραγματοποιείται σε γειτονικές αγορές. Επιχειρήθηκε στην Ξάνθη αρκετά χρόνια πριν να γίνει και εδώ, δεν προχώρησε. Η συζήτηση είχε ανοίξει, έτσι όπως άνοιξε, έτσι έκλεισε. Τώρα πήρατε αυτή την απόφαση. Εγώ θέλω να μας ενημερώσετε λίγο για το θεσμό και γιατί λέω για το θεσμό. Υπάρχουν αντιρρήσεις, προφανώς έχουν φτάσει και στα δικά σας αυτιά, ναι. Από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν εργαζόμενους. Αλλά θέλω λίγο, αυτό θα το δούμε, υποψιάζομαι ότι όταν θα φτάσουμε στην φάση της διοργάνωσης θα ληφθούν υπόψη και οι όποιες ανησυχίες υπάρχουν προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος, μια μέση λύση. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως στο θεσμό. Δεν μπορεί να μην έχετε ενημερωθεί από τους συναδέλφους σας σε Κομωτινή Αλεξανδρούπολη για το εάν αφήνουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην αγορά αυτοί οι θεσμοί. Δηλαδή, πολλά χρόνια πραγματοποιούνται και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή λευκές νύχτες. Ακριβώς επειδή έχουμε ενημερωθεί από τους συναδέλφους τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην Κομωτινή για το τι αποφέρουν αυτές οι λευκές νύχτες της πόλης, γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούμε ότι είναι κοινή πεποίθηση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των παραγωγικών φορέων της πόλης μας ότι θα πρέπει να γίνει και η λευκή νύχτα και στην πόλη μας. Θα σας πω κάτι, και μόνο που δημιουργείται ένα γεγονός και βγαίνει ο κόσμος έξω, γιατί ακριβώς υπάρχει μια συσσαγωγικά εκδήλωση, αυτό το πράγμα που φέρει θετικό πρόσημο και στην αγορά, στο εύρος της αγοράς. Ναι, είναι γιατί πολύ απλά σημαίνει ότι έστω και κάτι μικρό, έτσι κάποιος θα προμηθευτεί. Μα υπάρχει συσσαγωγικά το δεδικασμένο. Θετικά μετρήσιμα αποτελέσματα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Φυσικά, ότι υπάρχει, είναι θετικά τα αποτελέσματα των λευκών νυχτών.
Είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μία εικασία. Γι' αυτό και σας το ρώτησα, έτσι, για να μπορέσουμε να ακούσουμε, γιατί ακούσαμε την άποψη των εργαζομένων, είχαμε μία παρέμβαση, ακούσαμε τον προβληματισμό τους. Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζουμε το θεσμό, επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει αυτή η συζήτηση για λευκές νύχτες. Και θεωρώ ότι είναι πολύ γόνιμο το έδαφος στη δεδομένη χρονική στιγμή να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους συνέργειες μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων, μεταξύ των επιμελητηρίων, μεταξύ των βαθμών αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, να προχωρήσουμε σε τέτοιες συνέργειες προς όφελος της πόλης μας. Είναι στο σύνολο της πόλης αυτό το πράγμα. Το θετικό πρόσημο θα το καρποθεί το σύνολο της πόλης και όχι μόνο η αγορά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αγορά είναι ψυχολογία. Όταν λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες με διάφορες εκδηλώσεις να κυκλοφορήσει έξω ο κόσμος, αυτό το πράγμα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο της πόλης. Δεν είναι όλα μετρήσιμα με οικονομικά δεδομένα. Ναι, εντάξει. Αυτό συζητείτε. Το αναλαμβάνομαι στο 100%. Στο 100%. Όπως έχει βρει την χρυσή λύση και τη μέση λύση η Ροδόπη, ο Εύρος και διοργανώνουν αυτές τις λευκές νύχτες, έτσι θα βρεθεί και στην Ξάνθη. Τρόποι υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει θέληση. Ναι. Να θυμίσουμε λίγο για όσους δεν παρακολουθήσατε, εγώ έτυχε να παρακολουθήσω κάποια στιγμή το θεσμό αυτό. Είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται πολύ συγκεκριμένα έτσι, απογεύματα και βράδια, προκειμένου να βγει ο κόσμος να τις παρακολουθήσει και γίνονται φυσικά στην καρδιά της αγοράς, έτσι. Των πόλεων που φιλοξενούν αυτές τις λευκές νύχτες. Τώρα είπε κάτι η κυρία Τσιακύρογλου, μόνο αυτό κυρία Τσιακύρογλου θα υπογραμμίσω. Το τι σημαίνει να έχεις κόσμο στην αγορά, νομίζω το καταλάβατε εσείς οι επαγγελματίες περισσότερο, όταν φιλοξενήσαμε τα παιδιά από τα μουσικά σχολεία εδώ και τα συνέδρια τώρα που έγιναν εδώ των Γενικών Γραμματέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Όταν υπάρχει κόσμος, σίγουρα και κινείται φυσικά στην αγορά, το σίγουρο και το βέβαιο είναι ότι έστω και κάτι μικρό, κάτι όχι ιδιαίτερα ακριβό, κάποια στιγμή θα αγοράσει. Έτσι. Οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται στην πόλη μας, είτε είναι πολιτιστική, είτε είναι όπως είναι τα συνέδρια, όποιας φύσεως συνέδρια, δίνουν προστιθέμενη αξία στην πόλη μας. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι οι εμπλεκομένοι φορείς σε αυτή την ιστορία. Είχατε δηλαδή καλή κίνηση τώρα με αυτές τις διοργανώσεις. Είχε αγορά, είχε κίνηση. Αυτό το διαπιστώσαμε όσοι ήμασταν έξω εκείνες τις ημέρες. Βεβαίως. Υπήρχε κόσμος και να σας πω κάτι. Κοντά σε όλα αυτά, ότι υπήρχε εσωτερικός τουρισμός, ήρθε ο κόσμος, κινήθηκε και η αγορά και με ντόπιους. Όταν λοιπόν είναι αυτό που είπα και πριν και θα το λέω πάρα πολλές φορές, όταν ο ντόπιος ξέρει ότι υπάρχουν δράσεις στην πόλη του, θα κυκλοφορήσει, θα κινηθεί, θα αλλάξει ψυχολογία. Ναι, αυτό το ζήσαμε με τα παιδιά, με τις μουσικές εκδηλώσεις. Δηλαδή πήγαιναν, παρακολουθούσαν οι συμπολίτες τις εκδηλώσεις και στη συνέχεια κάναν και τη βόλτα στην αγορά. Έμπαιναν μέσα, κυρία Τσιακύρογλου, ψώνιζαν. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω στο 100%. Από μια μικρή σφιγμομέτρηση που έχω κάνει στην αγορά εδώ πέρα, στον εμπορικό ιστό της 28, ναι, υπήρχε κίνηση. Υπήρχε κατανάλωση. Άρα λοιπόν, περνούσαμε και την πόρτα. Το λέω γιατί είναι παράξενες εποχές, κυρία Τσιακύρογλου. Πιεστικές για όλους μας. Είναι δύσκολες εποχές και μην ξεχνάτε ότι προερχόμαστε από μια διετή πίεση που είχαμε λόγω του κορονοϊού, που ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι μας, δεν καταναλώναμε, δεν βγαίναμε έξω, υπήρχαν περιορισμοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τώρα ό,τι συμβαίνει μεγαλοποιείται γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ανάγκη του κόσμου για εξωστρέφεια. Ναι. Η οποία αποτελεί. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ψυχολογικό, καθαρά ψυχολογικό. Θέλει να βγει έξω. Στην πόλη μας πρέπει να γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε όλο το εύρος των προβληματισμών και είμαστε σύμφωνοι. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι όπως σε πρώτη φάση κάτσαμε και να βρούμε κοινές λύσεις για το καλό της Ξάνθης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι συμμετείχατε όλοι. Δηλαδή, τοπική αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων της αγοράς. Δεν ήταν μόνο μια απόφαση των ανθρώπων της αγοράς να καταθέσει έτοιμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση εντός. Και καταλαβαίνουμε και τους λόγους βεβαίως, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει και τη διοργάνωση. Διαφωνίες θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Πρέπει όμως να τα επιλύνουμε προς όφελος της πόλης. Mm-hmm. Να βρεθούν λύσεις που θα κάμψουν εν πάση περιπτώσει τις όποιες αντιρρήσεις. Και πάλι θα το πούμε, για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, γιατί υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις, κυρία Τσιακύρογλου, δεν έχει ληφθεί απόφαση ούτε πότε θα γίνουν, ούτε πώς θα γίνουν. Μια καταρχήν απόφαση ελήφθη, έτσι, μια σύμφωνη γνώμη εξέφρασαν οι άνθρωποι της αγοράς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν έχουμε αυτό, σωστά κυρία Τσιακύρογλου? Σωστά, πολύ σωστά. Θα πολύ δούμε σωστά. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Έτσι ακριβώς. Η αγορά το βλέπει σαν κάτι θετικό, οι άνθρωποι της αγοράς το βλέπουν σαν κάτι θετικό.
Μόνο θετικό το βλέπουμε. Ναι, πάση περιπτώσει. Κυρία Τσία Κυρόγλου, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα διοργανωθεί. Έτσι, αυτό νομίζω, ας το κρατήσουμε, θα δούμε πώς θα διοργανωθεί, όπως επίσης και τη διάθεση και την πρόθεση των ανθρώπων της αγοράς να καυθούν και οι όποιες αντιδράσεις και φυσικά να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Εγώ θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω. Τώρα πόσο θα αντέξει η αγορά, θα το δούμε, κυρία Τσία Κυρόγλου. Να ρωτήσω, μόνο το μεγαλύτερό σας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να τιμήσεις τα προϊόντα ή να τιμήσεις το ρεύμα? Συνδυαστικά και τα δύο μαζί, νομίζω όμως με κορονίδα το της κρίσης. Το ρεύμα. Το ρεύμα. Και σκεφτείτε ότι ενώ έχουμε τέλειος ο χειμώνας που αναγκαστικά κάνει χρήση θερματικών σωμάτων, έχει ξεκινήσει πάλι η μεγάλη ζέστες μου πιτραφή, οπότε αναγκαστικά γίνεται χρήση κλιματιστικών σύστησης. Είναι το ρεύμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί έχουμε πάλι... Το ρεύμα γονατίζει πάρα πολλούς μικρομεσαίους στην Ξάνθη, κυρία Τσία Κυρόγλου. Πόσο δε στον κλάδο της εστίασης που είναι και απαραίτητο. Είναι μια πολύ μεγάλη εναλλακτική δαπάνη για τον κλάδο της εστίασης, κύριε Οικονόμου. Αυτό το πράγμα είναι ένας βραχνάς. Ήταν πάντοτε βραχνάς. Τώρα, πόσο δε μάλλον τώρα που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο οι λογαριασμοί του ρεύματος. Να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να σας καλή σας μέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, για την σας. Ακούσαμε την κυρία Τσία Κυρόγλου. Προσπαθούν να βάλουν πλάτη οι άνθρωποι της αγοράς μας και δεις τον κλάδο της εστίασης. Δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβανόμαστε και το κατανοούμε. Όχι ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις, το ξαναλέμε για να μην παρεξηγηθούμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας άλλωστε από τις αγορές μας. Αλλά δεν είναι αυξήσεις σαν αυτές οι οποίες πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου όταν ακούς να γίνεται συζήτηση έτσι στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούν ό,τι μπορούν να συγκρατήσουν οι άνθρωποι της αγοράς μας. Τώρα, πόσο κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρουν ούτε οι συνδικαλιστές, δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι επαγγελματίες. Όσο αντέξουν. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Μωραΐτη. Υπάρχει ο κίνδυνος γιατί πολύ απλά δεν στηρίζονται γερά στα πόδια τους μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, υψηλών φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλώ για τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ούτε φυσικά και με αυτή την πρωτόγνωρη για την αγορά κατάσταση που βιώσαμε με τα lockdown λόγω της πανδημίας. Δεν στηρίζονται οι μικρομεσαίοι μας γερά στα πόδια τους. Έχουν ανοίγματα. Έτσι. Παρόλα αυτά το παλεύουν. Το παλεύουν γιατί πολύ απλά γνωρίζουν ότι αν προχωρήσουν σε υπερβολές θα χάσουν την πελατεία τους. Υπάρχει ένα εύρος, το είπε και η κυρία Τσία Κύρογλου, εύρος στις τιμές υπήρχε στα καταστήματα εστίασης και στα καφέ μπαρ και προ του κύματος της ακρίβειας, έτσι. Αυτό νομίζω όλοι μας το γνωρίζουμε. Τώρα όμως μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου τα πάντα πηγαίνουν προς τα πάνω, τίποτα δεν πάει προς τα κάτω. Υπάρχει ένα εύρος τιμών το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο καταναλωτής και να επισκεφτεί αυτά τα καταστήματα.